καμπανάκι κινδύνου από το Χρήστο Στυλιανίδη εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Το καλοκαίρι θα είναι σκληρό, όπως ήδη είπα, γιατί όλες οι μετεωρολογικές προγνώσεις δείχνουν ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που θεωρείται hot spot της πλημματικής κρίσης, της κλιματικής κρίσης, δυστυχώς τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα και αυτό το καλοκαίρι. Με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στην Αττική, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε πως θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα κάνουν την κατάσταση δύσκολη. Είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού και ο στόχος, όπως τον έχουμε θέσει από την αρχή, είναι να μετριάσουμε τις σκληρές επιπτώσεις όλων αυτών των νέων φαινομένων που προέρχονται από την κλιματική κρίση. Το καλοκαίρι του 2022 αναμένεται να είναι ένα θερμό καλοκαίρι με θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αλλά και αρκετή αστάθεια, λένε κάποιες από τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις καιρού. Είναι πολύ δύσκολο, σε αδύνατο, να κάνουμε μια πρόγνωση για το πώς θα είναι το καλοκαίρι. Υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται από μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων, που όντως κάνει προγνώσεις για τους επόμενους 1-2 μήνες. Αυτό που δείχνουν αυτά τα σενάρια, τα οποία όμως σημειώνουν ότι έχουν αρκετά μεγάλο βαθμό αποτυχίας, πάντως αυτό που δείχνουν είναι ότι θα έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία σε ένα μεγάλο μέρος της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και στα Βαλκάνια. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προγνώσεων Καιρού Μεσαίου Εύρους, πάντως σε ό,τι αφορά περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου και της Κρήτης, προβλέπει κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Φαίνεται να οι θερμοκρασίες να είναι πιο περιορισμένες, χαμηλότερες δηλαδή, πάνω από τα κανονικά. Γεγονός το οποίο συμβαίνει βέβαια συνεχώς τα τελευταία χρόνια, αλλά με επικράτηση ισχυρών μελτεμιών. Δηλαδή, δείχνουν τα στοιχεία να είναι μια χρονιά πλούσια σε μελτέμια, πράγμα που θερμοκρασιακά σημαίνει ότι θα έχουμε καλές ήπιες θερμοκρασίες στα ανατολικά τμήματα της χώρας, αλλά αρκετή ζέστη στη δυτική χώρα. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές αλλά και οι πολίτες πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση προκειμένου να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες αλλά και το περιβάλλον. Και οι ψηλές θερμοκρασίες αλλά και ο άνεμος είναι συνθήκες οι οποίες είναι επιβαρυντικές για τις δασικές πυρκαγιές και προφανώς πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Τώρα, αυξημένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στις νότιες παρυφές του Ημιτού, στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας και της Βούλας, και είχε εστία περιοχή όπου η εφλεκτότητα της νεκρής λεπτής δασικής καύσιμης ύλης ήταν πολύ υψηλή. Σε δηλώσεις του το πρωί, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας έκανε λόγο για πολύ δύσκολη πυρκαγιά λόγω των καιρικών συνθηκών και του ανάγλυφου της περιοχής. Οι στιγμές τρόμου και αγωνίας που έζησαν εκατοντάδες πολίτες που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους ήταν δραματικές, ενώ χρειάστηκε να εκενωθούν οικισμοί για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές. Κάτοικοι σε οικισμούς πέριξ της Βούλας και της Γλυφάδας τρέχουν για να σωθούν. Οι πυρηνές γλώσσες έχουν κυκλώσει τα σπίτια τους και οι καπνοί έχουν μετατρέψει τη μέρα σε νύχτα. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχει σκυλό μέσα εδώ κάτι. Μέσω του 112 αποστήλαμε μήνυμα στις 16 και 20 στους κατοίκους της Άνω Βούλας, προκειμένου να απομακρυνθούν προς ασφαλές σημείο. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστικών υπηρεσιών με ενισχυμένες δυνάμεις και από τη Στερεά Ελλάδα επιχειρούν όλη τη νύχτα, ενώ από το πρώτο κιόλας φως της ημέρας και πάλι στη μάχη με τις φλόγες ρίχνονται και ένα αέρια μέσα πυρόσβεσης. Ξεκίνησε εδώ, όπως βλέπετε, από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Δεν ξέρω από σπινθήρες ή όχι, θα το δείξει η ανάκριση αυτό. Σε κάθε περίπτωση, λόγω αυλεψίας, έφυγε η φωτιά, έχει φτάσει στην πλευρά του πανοράματος της Βούλας. Θα μείνουμε εδώ πέρα όλο το βράδυ. Να προστατεύσουμε εδώ πέρα την επιχείρησή μας, γιατί όπως βλέπετε πίσω υπάρχει ο υποσταθμός της ΔΔΕ και ανησυχούμε πάρα πολύ. Σε ανακοινώσεις του σήμερα, ο Υπουργός και Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφεραν πως η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, με τις δυνάμεις ωστόσο να επιχειρούν χωρίς διακοπή υπό το φόβο αναζωπήρωσης λόγω και των ισχυρών ανέμων. Ουσιαστικά είχαμε τρεις διαφορετικές εστίες μέσα σε λίγες ώρες. Και αυτό είναι κάτι που πάντα δυσκολεύει τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση, χωρίς ενεργές καύσεις, ενώ ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Ήταν μια δύσκολη φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους και ιονούς.
αλλά πρέπει να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Το καλοκαίρι φαίνεται ότι θα είναι κόκκινο. Πάντως, όπως έγινε γνωστό, από το μετέω του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την περιοχή εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, τα προγνωστικά στοιχεία έδειχναν ότι η περιεχόμενη υγρασία της νεκρής λεπτής δασικής καύσιμης ύλης ήταν μικρότερη του 10%, τιμή η οποία θεωρείται κατόφλη για γρήγορα εξαπλούμενες και έντονες δασικές πυρκαγιές.